Με άκουγα προηγουμένως. Είχα τα δίκαιά μου, ρε φίλε, καλά τα έλεγα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Γιώργος Συρίγος, Σωτήρης Δασκαλάκης. Είμαστε εδώ να παρουσιάσουμε ένα ωραίο πρόγραμμα και σήμερα. Είμαστε εδώ στις τάξεις του Λίμπερο, Λίμπερο 107,4 και να το λέτε. Βάλε μου κανένα ροκάκι να γουστάρω. Ερχόμαστε. Πολλοί από μας εξεπλάγουν εχθές από το μέγεθος της δυναμικής που είχε η εκπομπή, διότι η εκπομπή είπε πράγματα, ακούστηκαν πράγματα που δεν έχουν ξανακουστεί, ίσως κάποια από αυτά να χρήζουν ιδιαίτερης έρευνας, κάποια άλλα πάλι αναλόγως πώς τα ακούει ο καθένας. Εμένα σίγουρα με φάνηκαν τραβηγμένα. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Ένα θέμα που δεν το είχε παρακολουθήσει από κοντά η κοινωνία και έδειξε χθες πόσο πολύ ενδιαφέρεται. Βάζοντάς σας ένα θέμα ακόμα που λέγοντάς το σε κάποιους φίλους ότι δεν το βγάλω, μου λένε τι είναι αυτό. Δεν το ξέρει κανείς. Είναι τόσο βαθύ το σκοτάδι που επικρατεί ειδικά στη Μακεδονία σε πράγματα μείζωνος σημασίας που θα πρέπει να ενδιαφέρουν το νέο, το μεσήλικα και το γεροντάκι. Όλους αυτό το θέμα θα έπρεπε να τους ενδιαφέρει και θα έπρεπε εδώ και πάρα πολύ καιρό να δοθούν κάποια μηνύματα ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να τύχει βελτίωσης επάνω στις σχέσεις που υπάρχει τη σημερινή εποχή, σχέσεις αλήτικες, παλιανθρωπίστικες, βρωμερές και τρισάθλιες, βασισμένοι στη βρωμιά και στην μπαμπεσιά που υπήρξε εκείνη την εποχή και μπορούσε να εφαρμοστεί, γιατί σήμερα δεν μπορούν να γίνουν αυτά που γίνανε τότε. Μάλιστα υπάρχει και ένα παραμύθι 100% δεν έχει καμία δόση αληθείας, διότι ο Μέγας Αλέξανδρος ουδέποτε έζησε στη Θεσσαλονίκη, διότι η Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε μετά το θάνατό του. Ο λαϊκός μύθος θέλει τη γέννηση ενός παράνομου έρωτα μεταξύ του Μέγα Αλέξανδρου και της γυναίκας, λέει, του βασιλιά της Θράκης που φιλοξενούνταν στο παλάτι που υπήρχε εκεί. Ο Θράκας βασιλιάς αντιλαμβάνεται το γεγονός ότι το βράδυ η γυναίκα του ξεπορτίζει και χάνεται στην αγκαλιά και χύνεται ολόκληρη στην αγκαλιά του Μακεδόνα βασιλιά με τα ξανθά μαλλιά και τα γαλάζια μάτια. Λίγο στούμπος ήτανε, αλλά του το συγχωρούμε. Τι να κάνει, μάλλον το παραβλέπουμε. Ο Μέγας Αλέξανδρος, λέει, πληροφορείται. Ο Θράκης βασιλιάς πάει να κάνει μάγια τον Αλέξανδρο, το οποίο το πληροφορείται εκείνο το βράδυ και δεν βγαίνει από το σπίτι του. Ξαναμένει η βασίλισσα, κύριε Κώστα, αποφασίζει η ίδια να τον επισκεφτεί. Δεν άντεξε. Τα μάγια όμως που ήταν για τον Αλέξανδρο τη χτυπούν και αυτή με τη συνοδεία της μαρμαρώνουν. Οι μαγεμένες μας παραπέμπτουν στη λατρεία του Διόνυσου και ήταν τοποθετημένες κατά το 2ο αιώνα στο ύψος περίπου της αρχαίας αγοράς που υπάρχει κάτω από τον Άγιο Δημήτρη, δίπλα από τα λουτρά Παράδεισος. Τι συνέβη με αυτά τα αγάλματα, αυτά τα αριστουργήματα του 2ου αιώνα?
που μείναν εκεί 1600 χρόνια, 1600 χρόνια. Το ακούτε, γιαούριδες. 1600 χρόνια τα αγάλματα ήταν εκεί. Και εκεί γίνεται η ληστεία. Μια ληστεία που κανείς από μας δεν ξέρει ή μάλλον πολύ λίγοι. Υπάρχουνε γύρω στο 1800, λίγα χρόνια πριν από 1900, νομίζω ότι γράφω κάπου, ότι την έχω σημειώσει την ημερομηνία. Το 1000, είμαστε στο 1864, το 1912, 50 χρόνια περίπου πριν από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Και εκεί στην αρχαία αγορά η Θεσσαλονίκη αποτελείται από ένα 60% από Ισραηλίτες και ένα 40% από Σκόρπιους, Αιμοβούλγαρους, λίγους, πιο πολλούς Έλληνες και ακόμα περισσότερους Τούρκους. Οι Έλληνες είναι ένα 15% περίπου, άντε βία 20% του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης. Τα πάντα ελέγχονται φυσικά εφυψηλού από τις τουρκικές αρχές και το χοντρό, το κουμάντο πλην εξαιρέσεων λίγων το έχουν οι Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη. Εκεί υπάρχουν, έχουν απομείνει από την παλιά όμορφη Θεσσαλονίκη, μια από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου. Δεν υπήρχε μπροστά της τίποτα. Θέλω να σκεφτείτε ότι η Αθήνα έγινε με τα λεφτά των Ελλήνων και η Θεσσαλονίκη έγινε με τα λεφτά των Περσών. Δεκάδες, εκατοντάδες άρματα γεμάτα χρυσό ερχότανε συνέχεια στη Μακεδονία, η οποία χτίστηκε μαρμάρινη από τον Κάσανδρο, όλοι γεμάτη πανέμορφα αγάλματα και ναούς, υποδρόμια, τα οποία γκρεμίστηκαν από τους φανατικούς χριστιανούς γύρω στο 4ο αιώνα εκεί επί Μέγα Θεοδοσίου, και όσοι αντισταθήκαν σφάγισαν κιόλας, λέει, λατήθηκαν, κοπήκαν τα αγάλματα και ό,τι βρίσκουμε από καμιά φορά έγιναν ασβέστη τα αγάλματα. Πώς έγινε, ίσως επειδή ήταν στη ρωμαϊκή αγορά, κάποια από αυτά σωθήκανε από την μανία των καλογύρων, οι οποίοι συνοδευότανε από αχαλήνοτο πλήθος που ορμούσαν στους ναούς, καθαρίζανε τους ιερείς, βάζανε φωτιές, σπάζαν τα γάλματα. Από όλη αυτή την καταστροφή σωθήκανε κάποια, τα οποία ήταν στη ρωμαϊκή αγορά, όπως είπαμε προηγούμενα. Ήτανε η Λίδα, ένα από τα αγάλματα, με έναν κύκνο που συμβόλιζε το Δία, τον τρόπο με τον οποίο κοιμήθηκε μαζί της. Ήτανε βασίλισσα της Σπάρτης και είχε 4 παιδιά, τους Διόσκουρους, Κάστορα και Πολυδεύκη, την Κλητεμίστρα, τη γυναίκα του Αγαμέμνονα, και την ωραία Ελένη της Σπάρτης και της Τρίας. Τώρα έχει τη μάνα εκεί, μαζί με ένα κύκνο δίπλα που συμβόλιζε το Δία. Δέστε ομορφιά. Η άλλη είχε τον Διόνυσο, δίπλα από ένα μαύρο μαρμάρινο πάνθυρα, για να δείχνει ότι έφτασε μέχρι τις Ινδίες, γιατί εκεί υπήρχαν πάνθυρες, στην Ελλάδα δεν είχε πάνθυρες ούτε τότε ούτε τώρα. Είχε τη θεά Άβρα τυλιγμένη με ένα πέπλο. Η Άβρα, ένα ελαφρό αεράκι, ελάχιστα αισθητό,
φυσούσε γλυκά το πέπλο της, αποτυπωμένο σε άγαλμα. Ήτανε το άγαλμα της Αριάδνης, γυναίκας του Διόνυσου, Λία από την Κρήτη, του Θησέα, που την παράτησε στην Άξο, μετά από όνειρο που είδε, και εκεί την παντρεύτηκε ο Διόνυσος. Είχε μία μενάδα με ένα διπλό φλάουτο, η οποία ήταν συνοδός του Διόνυσου. Η μενάδα παραπέμπηκε σε μανία, γιατί όταν πίνανε πολύ τους έπιανε μανία και εκεί γινότανε και τα όργια. Ο Γανιμίδης, βεβαίως. Ο Γανιμίδης, αυτός που έβαζε κρασί στους θεούς σε έναν πανέμορφο πριγκιπόπουλο, το οποίο αποτυπώνεται και στη φανέλα του Ολυμπιακού. Ήτανε και ένας από τους δύο Διόσκορους, ο Κάστορας ή ο Πολυδεύκης, κανείς δεν ορκιζότανε στα παιδιά του. Πάνω από 100 χρόνια γίνεται προσπάθεια για την αρπαγή των αγαλμάτων από τους εκάστοτε προξένους, και τελικά κάποιος ονόματι Εμμανουήλ Μίλλερ, Γάλλος, το 1864 με μια γενναία δωροδοκία του Σουλτάνου θα καταφέρει να πάρει την άδεια για να μεταφέρει τα αγάλματα στη Γαλλία. Προσλαμβάνει εργάτες και παραγγέλνει άμαξες να φορτώσουν τα αγάλματα, να τα μεταφέρουν στο λιμάνι, όπου πολεμικό πλοίο του ναυτικού της Γαλλίας περιμένει για να τα φορτώσει. Άμαξες όμως δεν υπάρχουν τέτοιες που μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος, ούτε τόσες μακριές ώστε να μπορέσουν να κινηθούν μέσα από τους στενούς δρόμους. Δεν μπορούν να στρίψουν. Τα τεμαχίζει λοιπόν. Ο λαός μαζεύεται. Τα αγάλματα έχουν συναισθηματική αξία και για τις Τούρκοι που είναι εδώ και για τους Εβραίους, οι οποίοι τα ονομάζουν Λας Ικαντάδας, που σημαίνει οι μαγεμένες. Γιατί όταν φυσούσε, δηλαδή τόσο πολύ μυαλό χρειάζεται όταν υπάρχει μία διακοπή ρεύματος εκεί στη ΔΕΗ, να έχετε έναν άνθρωπο να ενημερώνει πότε περίπου θα έρθει το ρεύμα, ώστε να ξέρει και ο κόσμος τι θα κάνει. Έναν άνθρωπο, ρε ξεφτύλες, στα δεκάδες τηλέφωνα που πήραμε να μας ενημερώσει ότι, ρε φίλε, έχει μια διακοπή. Να φωνάξουμε τον άνθρωπο, να βάλουμε τη γεννήτρια μπροστά, να τελειώνουμε. Σταθμός είμαστε, υπερτσύγχρονος. Αλλά λείπουμε σε άδειες, αυτά μπορεί να τα ξέρουμε όλα. Εάν μας λέγατε ότι θα διαρκήσει τόσο πολύ, θα τη βρίσκαμε την άκρη. Είμαστε εξοπλισμένοι, σοβαροί. Υπήρξαν πολλά τηλέφωνα και διάχει το σοφόβος των ακροατών και φίλων της εκπομπής για το τι συνέβη. Δεν ξέρω τι συνέβη. Αυτό που με προβλημάτισε στα πολλά τηλέφωνα που δεχτήκαμε ήταν ένα τηλέφωνο που μας είπε και κάτι. Έχω να του πω αυτού του μοναδικού που πήρε του ύποπτου ότι δεν μασάω. Όποιος με ξέρει από μικρό ξέρει ότι δεν μασάω. Τι θα με κάνετε, ρε μαλάκες? Τι είπα? Την αλήθεια ψάχνω να βρω, που ενδιαφέρει και εσάς, της οικογένειάς σας, τα παιδιά σας. Θα με κάνετε να με δίρετε? Ελάτε να με δίρετε, να δούμε τι θα κατορθώσετε. Αλλά να ξέρετε κάτι, από εκεί και πέρα θα την πληρώσετε.
Όποιος με αγγίξει θα την πληρώσει. Πληροφοριακά. Και δεν φοβάμαι. Έχω κάνει σε πολύ δυσκολότερα μέρη, άγρια μέρη, κολόφλωρε. Μου πουλήσεις αγριή και εμένα. Πάρε ένα μάτι που μεγάλωσα ρε βλάχο. Καλά στα λέει ο άνθρωπος, ο Τσιμάκος. Εδώ ήμασταν, τι λέγαμε. Εκτός από αυτά που βγάραμε χθες σε 2-3-5 λεπτά το πολύ θα ανοίξω και γραμμές. Εκτός από αυτά που βγάραμε χθες προς τα έξω, βγάζουμε και ένα 7 σφράγι στο μυστικό της Θεσσαλονίκης. Δεν τα ξέρει πολύ ο κόσμος. Είναι και άλλοι που τα ξέρουν. Όταν πρωτοέφερα το θέμα πριν 15 χρόνια και έκανα την καταγγελία για να πάει προς τα πάνω, τότε ο Άδωνης Γεωργιάδης πήρε το θέμα, το είπε στον Καρατζαφέρη και το έκανε το θέμα αυτό επερώτηση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, εκεί που ήταν τότε, στην Ευρωβουλή. Εκ των υστέρων το θέμα αυτό, όταν το άκουσε σε μια συζήτηση που είχαμε το Σταύρο τον Καλαφάτη, το φίλο μου, ενδιαφέρθηκε πολύ η σύζυγος, κυρία Καλαφάτη, όπου υπάρχουν και οργανώσεις που το ψάχνουν αυτό, αλλά χωρίς τη μαζική συμμετοχή του κόσμου, οι οποίοι δεν ξέρουν. Εδώ ένας φίλος που είναι και από τους ψαγμένους μου γράφει, Καριάτιδες λέει ονομάζονται, Γιώργο, οι μαγεμένες από τον αρχαιοκάπηλο Έλγιν. Όχι φίλε, λένε οι κλεμμένες Καριάτιδες της Θεσσαλονίκης και όχι από τον Έλγιν. Δεν τις έκλεψε ο Έλγιν τα δικά μας τα γάλματα. Γάλλος τα έκλεψε και βρίσκονται πρώτα-πρώτα στο Λούβρο μαζί με την νίκη της Αμοθράκης. Αλλά την νίκη της Αμοθράκης, η οποία Σαμοθράκη ανήκει στη Μακεδονία του Φιλίππου, εκεί ήταν η Ολυμπιάδα, εκεί τη γνώρισε ο Φίλιππος η αίρεα των μυστηρίων της Αμοθράκης. Δεν ζήτησε κανείς πίσω τη Σαμοθράκη. Εδώ τους Αθηναίους τους βγάζω το καπέλο. Οι ΥΠΗ κάνουν έναν υπεράνθρωπο αγώνα. Ζητώντας εδώ και 40-50 χρόνια, αρχηγενωμένης από την αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη, την επιστροφή των αγαλμάτων του Παρθενώνα. Και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι, τα επιστήλια. Κάνανε ένα μουσείο απέναντι. Βάλανε τα εναπομείναντα και δίπλα αντίγραφα. Και όσοι πάνε και μπαίνουν στο μουσείο υπογράφουν να γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα αγάλματα. Συν την Καριάτιδα που έχει κλέψει ο αλυταράς αυτός. Όμως υπάρχουν και άλλα θέματα τέτοια. Εδώ στη Θεσσαλονίκη μας, πού είναι οι αρχές μας, πού είναι οι βουλευτές μας, όταν βγαίνουν έξω και δίνουν μια συνέντευξη σε ένα αγγλικό σταθμό, σε ένα γαλλικό ραδιόφωνο, σε ένα ολλανδικό site, να πούνε ότι εκεί πάνω στη Μακεδονία υπάρχουν κάποια αγάλματα που κλαπήκαν το 1860, που γαλλικό πολεμικό πλοίο, καράβι ήρθε και τα φόρτωσε με έναν ελεϊνό και τρισάθλιο εδώ πρόξενο, τον Εμμανουήλ Μίλλερ, και τα πήγε στη Γαλλία και τώρα τα έχουν στο Λούβρο. Αυτά και δεν τα ζητάτε πίσω. Θα πεις θα σου τα δώσουν. Όχι ρε, δεν θα σου τα δώσουν. Αλλά όσοι πηγαίνουν στο Λούβρο μετά τη φασαρία που θα γίνει στην Ελλάδα, γιατί για τα Ελγίνια έγιναν συναυλίες, προβληθήκανε σε όλο τον κόσμο
Και όλοι ξέρουν εκεί που πάνε ότι αυτά από κάπου ξυλωθήκαν και φύγαν. Γιατί δεν γίνεται το ίδιο για από εμάς. Εδώ το κατεστημένο της Αθήνας σας φέρε καράβλαχοι. Εσείς που είστε να πάτε να ζητήσετε την ψυχή μας πίσω από τους βρωμόγαλους. Λέμε τους Άγγλους, αυτοί να δεις τι κάνανε. Μάλιστα ένας από αυτούς κατέστρεψε όλη τη Σπάρτη και ό,τι και αρχαίο έβρισκε, επειδή δεν μπορούσε να το πάρει μαζί του να το κλέψει, το κατέστρεφε. Μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομα. Γι' αυτό δεν βρίσκεται τίποτα στη Σπάρτη, που ήταν γεμάτη ναούς και αγάλματα. Τη βαριά μας βιομηχανία, την κληρονομιά μας, εκεί που πάει ο τρόπος ζωής του ανθρώπου στον κόσμο όλο και στην Ευρώπη, να πάνε να δούνε. Να πάνε στους δελφούς, να πάνε να δούνε την Ακρόπολη, να πάνε να δουν το μουσείο, να πάνε στα νησιά, να πάνε στην Αμφίπολη, να πάνε στο Δίον, να πάνε στο Άγιο Όρος, να έρθουν στο μουσείο να δουν τα αγάλματα. Να δουν τη Λίδα, τον Διόνυσο με το μαύρο πάνθυρα, την Άβρα με το πέπλο, την Αριάδνη στεφανωμένη από αμπελόφυλλα, το στεφάνι της, τη Μενάδα με το διπλό το φλάο το να παίζει για να χορεύουν οι ιερωμένες του Διόνυσου, το Γανιμίδι το Φλόρο, το Διούσκουρο το γιο του Δία και αδερφό της ωραίας Ελένης. Αυτά τα κοσμήματα μας φάγανε οι Γάλλοι, αλλά κανένας από μας δεν βγαίνει να το πει στη Θεσσαλονίκη. Εμείς δεν ζητάμε τίποτα ποτέ. Ζήτησε το μετά, μπορεί να γίνει μετά 50 χρόνια, μετά 100 χρόνια. Σπήρε στον κόσμο αυτό το κακό που έχει γίνει, ώστε εκεί που θα πηγαίνουν και θα τα βλέπουν και θα βλέπουν τα αλάς ικανδάδας, όπως τα λέγανε οι Εβραίοι, τις μαγεμένες όπως τις λέγανε οι Έλληνες, τα γιαράκ όπως τα λέγανε οι Τούρκοι. 2-31-0 2-87-8-8-8 ανοίγουμε γραμμές. Θα την ψάξουμε κι άλλο για την Αμφίπολη. Πρέπει να είμαστε τεκμηριωμένοι, γιατί εχθές ακουστήκανε πάρα πολλά και υπάρχουν πράγματα που πρέπει να τα ξαναδούμε. Εγώ άκουσα για την εκπομπή σε επανάληψη και πραγματικά δοθήκανε πολλές απαντήσεις σε φήμες διάχυτα που κυκλοφορούνε, σε φήμες που κυκλοφορούν στον κόσμο έξω, ότι υπήρξε λαϊλασία του μνημείου. Και μαζί με τη λαϊλασία του μνημείου βγάζουμε και το θέμα που συγκλώνησε τότε τη Θεσσαλονίκη, όταν είδανε να ξυλώνονται τα γάλματα από την πλατεία δικαστηρίων, για να καταλάβετε τη ρωμαϊκή αγορά κάτω, και να υπάρχει κόσμος που έκλαιγε, που έπεφτε μπροστά τις άμαξες να τις σταματήσει. Ήταν αυτοί, ήταν Τούρκοι, ήταν Έλληνες ή ήταν Εβραίοι. Συγκλονιστικές στιγμές γράφει μέσα στο ίντερνετ άνθρωποι που την έχουν ψάξει και έχουν διαβάσει ιστορικά γεγονότα της εποχής. Εμείς όμως ποτέ δεν τα ζητήσαμε πίσω. Και το ξαναλέω, νομίζετε θα μας το δώσουν? Όχι ρε φίλε, αλλά φώναζε τουλάχιστον. Πώς έκανε ο ΠΑΟΚ? Του έδωσε κανείς πίσω κανένα από τα πρωταθλήματα και τα κύπολα που τα κλέψανε? Όχι, αλλά φώναζε. Έχει να λέει.
τα κλεμμένα πρωταθλήματα. Ορίστε στη γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριο Δημήτρη. Έλα κύριε Δημήτρη. Έχεις δίκιο, δεν είναι Έλγιν. Ονομάζεται Εμμανουέλ Μίλλερ. Ναι, αυτός το τέρας αυτό. Το 1864 τις Καριάτιδες Θεσσαλονίκης. Καριάτιδες τις ονομάζουμε, δεν ήτανε Καριάτιδες για να τις... Ναι, μαγεμένες το λέμε εμείς από παλιά. Δεν ήτανε Καριάτιδες, ήταν όπως είπαμε ο Διόνυσος, η Λίδα, η Μενάδα. Επειδή έμοιαζαν ορισμένες, ιδίως η Μενάδα, επειδή, νομίζω... η Άνδρα και η Νίκη, μοιάζανε με τις Καριάτιδες του Ερέκθειου, γι' αυτό το είπαν συνολικά έτσι. Και αυτό έγινε η ονομασία αυτή Καριάτιδες Θεσσαλονίκης. Αναφέρθηκε το 2015 στη Διεθνή Έκθεση, όταν λίγο πριν ζητήσαμε αυτά τα γάλματα του Λούβρου να μας επιστραφούν πίσω και οι Γάλλοι δεν δέχτηκαν, απλά δέχτηκαν να μας κάνουν εκμαγείο αντίγραφο για να τα τοποθετήσουμε εμείς στην αρχή αγορά, στην στοά των ειδώλων. Δεν έχουν τοποθετηθεί εκεί, πρέπει να είναι σε κάποιο μουσείο αυτά τα αντίγραφα, και υπάρχει και μια κυρία, δεν ξέρω το όνομά της, θα το κοιτάξω, η οποία έκανε δωρεά, γιατί αυτή η αντιγραφή των ειδώλων που έγινε μετά από τεράστια προσπάθεια, ναι, στήχησε σίγουρα γύρω στις 300.000 ευρώ. Μπράβο, ναι, ναι, τόσο, τα οποία τα πλήρωσε η κυρία αυτή και φέραμε αντίγραφα. Αντίγραφα φέραμε. Μας επιτρέψανε να, μάλιστα, ακριβώς, έχει σωθεί ένα κομμάτι από ένα κεφάλι και κάτι φτερά, τα οποία τα βρήκανε τώρα σε κάτι ανασκαφές που γίνανε πρόσφατες, και μας τα ζητήσανε και αυτά να τα στείλουμε, λέει, εκεί. Τα φτερά πρέπει να ήταν της Μενάδος. Της Μενάδος, μάλιστα. Ναι. Βάντως έχεις δίκιο, ναι, έτσι. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο αρχαιοκάπηλους κάτω στην Αθήνα, αλλά αυτοί μάλλον έχουν τα πολλά μέσα και αναδεικνύουν το δικό τους το πρόβλημα. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη μάλλον κοιμόμαστε όρθιοι. Ναι, ρε Δημήτρη, και το κοιμόμαστε, δηλαδή δεν έπρεπε οι βουλευτές όλων των κομμάτων να κάνουν μια αυτή, ελάτε εδώ ρε, να μιλήσουμε για αυτή την ιστορία. Κάνανε, πάμε να κάνουμε κάνανε. Πότε, τι, και κλεισμένο το θυρών. Όταν έγινε η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης σε Θεσσαλονίκη, κάνανε ένα διάβημα, αλλά μας γράψαν όλους, ξέρεις που τώρα μην μιλάμε και έτσι. Ρε αδερφέ, εάν δεν το κάνεις οργανωμένο, εάν δεν το δώσεις εσύ το μέγεθος της, του προβλήματος, δεν το βγάλεις προς τα έξω, δεν κολλάσεις δημοσιογράφους, δεν απευθυνθείς στον κόσμο ότι πάμε να κάνουμε μια εκδήλωση, είτε στο Καφτατζόγλου, θέλει στο Παλέντερ Σπορ, στο Παλατάκι, μια συναυλία για και αυτό το γεγονός. Και στο εξωτερικό. Και όπως σιγά σιγά. Όπως κάνουν οι Αθηναίοι, στο εξωτερικό δεν κάνουν. Δηλαδή πάει ο Ρουβάς να τραγουδήσει στην Eurovision, και σε κάποια δόση παπ το φέρνει έτσι και μιλάει για τα γάλματα, τα κλεμμένα, άλλα της Αθήνας. Εμείς ένας δεν βρέθηκε να βγει να το βγάλει αυτό το θέμα προς τα έξω. Να γίνει μια μεγάλη συναυλία, να γίνει μια μεγάλη συγκέντρωση. Και να κάνει μια πορεία μπροστά στο γαλλικό προξενείο. Δηλαδή ρε φίλε... Και θα σου πω γιατί δεν γίνεται. Για πες μου, γιατί δεν γίνεται. Γιατί εμείς οι Μακεδόνες... Και ασφανώ αιρετικός. Δεν θέλουν οι Νοτιοελλαδίτες να πάρουμε εμείς την πρωτοκαθεδρία. Δεν θέλουν ρε φίλε. Εμείς δεν τι θέλουν. Κάνουμε. Δηλαδή οι βουλευτές μας... Άμα δεις όλη η γη της Μακεδονίας, απ' άκρη σ' άκρη, να μην πάρω και την Ήπειρο, το αρχαίο θέατρο της Δοδόνης. Ναι, ναι, βέβαια. Είναι εγκαταλελειμμένο. Μόνο εγκαταλελειμμένο, επίδαυρος ακούγεται. Ναι, βέβαια. Δεν έπρεπε να το φτιάξουν αυτό. Να μην πάρουμε τη Σαμοθράκη, το ιερό των Καδμίων, ας μην το αναφέρουμε και αυτό. Εντάξει, όλη η Βόρεια Ελλάδα δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι ένας θησαυρός που βρίσκεται ανεξερεύνητος. Και γιατί δεν εξερευνάτε? Γιατί θα χάσουν την πρωτοκαθεδρία οι Νότιο-Ελλαδίτες. Και είναι ανεξερεύνητος, κύριε Δημήτρη μου, διότι επί τουρκοκρατίας η Βόρεια Ελλάδα ελευθερώθηκε 100 χρόνια πιο γρήγορα, ναι, από την Νότια. Ναι, έχουμε 500 νότα. Χρόνια, όχι 400 χρόνια σκλαβιάς. Και οι πολλοί αρχαιοκάπηλοι ήταν εκεί, Αθήνα, Κόρινθο, Σπάρτη, νησιά, Αιγαίο κτλ. Εδώ ήταν πιο σκληρά τα πράγματα, εφαρμοζόταν οι νόμοι, δηλαδή για να μπορέσει να τα πάρει αυτά τα...
τα γάλματα τα οποία ήταν έξω από τη γη. Ο Εμμανουέλ Μίλλερ πήγε 2-3 φορές στην Αυτήνα, στην Κωνσταντινούπολη, λάδωσε, έκανε, έδωσε λεφτά, ενώ τα άλλα που ήταν κάτω από τη γη δεν υπήρξαν. Γι' αυτό βρίσκονται συνέχεια. Η Μακεδονία, και συμφωνώ μαζί σου, είναι ανεξερεύνητη. Είναι ένας πραγματικός θησαυρός. Αλλά βγάλε και εσύ προς τα έξω τα ζητήματά σου. Δηλαδή ο Δήμαρχος να μαζέψει όλους τους δημαρχείους για να κάνει μια εκδήλωση γι' αυτό. Μα δεν το ξέρει ο κόσμος ο πολλής. Και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, ένας δήμαρχος. Οι περιφερειάρχες, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης. Μήπως στη Θράκη δεν υπάρχουν αρχαία. Και αν δεν υπάρχουν. Τη Θεσσαλονίκη, ιδίως στο ιστορικό κέντρο και προς τη μεριά της Τούμπας, ανατολικά δηλαδή, εάν την γκρεμίσεις όλα, από κάτω βρίσκεις 3 επίπεδα που φτάνουν μέχρι και την πρωτοϊστορία. Φτάνει δηλαδή σε ένα επίπεδο, δηλαδή, που φτάνει δηλαδή όταν ήταν 3 περιοχές Θέρμης που λέγανε. Ναι. Πριν τη χτίσει τη Θεσσαλονίκη ο Κάσανδρος. Ναι, στη Θέρμη ήταν απικισμένο το μέρος, αλλά δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Αλλά πάλι μπορείς να βρεις. Οι θερμές πηγές ήταν εκεί. Δηλαδή όλη η Θεσσαλονίκη είναι ανεξερεύνητη. Απλά μπαζώθηκε με τις πολυκατοικίες. Χωρίς κανένα, μια μέρημνα, χωρίς τίποτα. Και τώρα περνάει το μετρό και βρίσκουν τα αρχαία από κάτω και σταματάει το μετρό. Άντε, περιμένουμε. Τι θα τα κάνουμε τα αρχαία? Α, θα τα μεταφέρουμε, θα τα αφήσουμε, θα τα κάνουμε, θα τα ράνουμε. Δηλαδή, ρε Δημήτρη, θα σου πω εγώ, λέω τώρα από μια δικιά μου αυτή. Κάντε ρε ένα τεράστιο μουσείο και βάλτε μέσα όλα αυτά. Ξέρεις, υπάρχουν μέσα στις αποθήκες χρυσός ολόκληρος από αγάλματα και από αρχαία. Κάντε ένα τεράστιο. Απέναντι από τη ΔΕΘ, στο αρχαιολογικό δεν έχουν ούτε καν έχουν ένα στέγαστρο να σκεπάσουν αυτά που τα έχουν έξω στην αυλή. Έξω στην αυλή. Περνάς απ' έξω με το λεωφορείο και τα βλέπεις. Έξω στην αυλή. Κάνε ένα τεράστιο ρε αυτό και βάλε, λέει, εκατοντάδες αγάλματα έχουν βρει με το μετρό. Και εγώ θα σου πω κάτι. Γιατί δεν τα βγάζει να στολίσετε τη Θεσσαλονίκη με αυτά τα αγάλματα. Βγάλε τα κάτω στην παραλία εκεί. Και τώρα αυτό είναι θέμα της αρχαιολογικής εταιρείας. Ναι, είναι. Δηλαδή αυτά έχουν βγει για το να είναι έξω, δεν είναι να είναι μέσα στις αποθήκες. Φτιάξε ωραία, ωραία αυτά. Αλλά τουλάχιστον να είναι αξιοποιήσιμα. Είναι τόσα πολλά, γιατί να μην γίνει η Θεσσαλονίκη όπως είναι η Ρώμη. Υπάρχουν αγάλματα από εκείνο τον καιρό. Τι τάκησα, βάλε 20 αγάλματα κάτω στην παραλία. Βάλε και τους ωραίους τους εκεί πέρα, τους ένστολους, με τα ποδήλατα, με τα πατίνια, με τα αυτά, μέρα νύχτα να είναι εκεί πέρα, να αναβαθμίσει την πόλη, να έρθει ο τουρίστας να κατεβεί κάτω στην πόλη και να τα δει, να πούμε, να λάμπουνε. Τι τα έχουνε μέσα στο αυτά, είναι μάρμαρο, θέλει ήλιο και αέρα. Γιώργο, τι τα λέμε τώρα. Εμείς είμαστε καταδικασμένοι να ζητιανεύουμε για το δίκαιό μας. Βλέπεις τώρα χορταριασμένα τα αρχεία στην πλατεία υποδρομίου, αυτό που λέμε Ναυαρίνου. Χορταριασμένα όλα. Η οποία πλατεία υποδρομίου συνδέεται με την αψίδα γαλερίου, ούτε βεβαίως μια συντήρηση, έχουν χαλάσει όλα τα μαρμάρια, τα γλυπτά που έχει, έχουν από το καυσαέρι, έχουν χαλάσει όλα. Πας πάνω στη ροτόντα, τίποτα. Δηλαδή αυτός όλος ο άξονας μέχρι την παραλία, τίποτα. Χορταριασμένα. Καμία συντήρηση. Τίποτα. Τίποτα. Καταλαβαίνεις που έχουμε καταντήσει. Είμαστε ζητιάνοι για το δίκαιο μας. Και επειδή εγώ πιστεύω ακράγαντα ότι αθλητισμός συνδέεται απόλυτα με οικονομία και με πολιτική, άρα λοιπόν και με πολιτισμό, γιατί ο αθλητισμός είναι πολιτισμός, γι' αυτό και τραβάμε αθλητικά αυτά που τραβάμε, και κατάφερε ο ΠΑΟΚ μετά από πόσα χρόνια να πάρει ένα double. Γιατί η Βόρεια Ελλάδα είναι ξεχασμένη. Φταίμε κι εμείς ρε Δημήτρη. Εμείς δεν φταίμε, εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε. Αλλά αν δεν ακούνε αυτοί που έχουν την εξουσία στα χέρια τους. Α, είπες ότι φταίμε και εμείς. Έχεις δίκιο. Ο Πλάτωνα έλεγε ότι
εάν δεν είσαι πολίτης, σε εξουσιάζουν κατώτεροι σου. Μάλιστα. Δηλαδή, άμα δεν συμμετέχεις στα κοινά, σε εξουσιάζουν κατώτεροι σου. Πρέπει να ξυπνήσουμε κάποτε και εμείς εδώ πέρα πάνω. Έγινε, Δημήτρη. Έχουμε... Πάμε να σε καλά. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και πανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, τελευταία μισή ωρίτσα. Σήμερα λίγο κουτσουρεμένοι βγήκαμε, αλλά αύριο στις 9 η ώρα μέχρι και τις 12 θα είμαστε συντροφιά, όπου θα έχουμε τρεις ολόκληρες ώρες να τα πούμε. 9 με 12 αύριο το πρωί, ο απλός παρατηρητής. Πάμε στις γραμμές, ορίστε. Χαίρετε. Χαίρετε, κύριε Κώστα, αγαπητέ φίλε από την Κατερίνη. Πώς μας ακούτε στην Κατερίνη? Μια χαρά σας ακούμε. Στην αρχή υπέτεσα, έκανα δεύτερες σκέψεις για τη διακοπή του ρεύματος, αλλά τελικά δεν επαληθεύτηκαν. Βεβαίως. Λοιπόν, απλά οι κύριοι αυτοί που το κόβουν θα πρέπει να ενημερώνουν. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν ενημερωμένος ο σταθμός. Αυτό που με πείραξε ήταν από αγωνιώδες προσπάθειες που έκανε εδώ πέρα οι εργαζόμενοι και οι οποίοι βρίσκονται σήμερα εδώ για να εξυπηρετήσουν την εκπομπή και να βγει προς τα έξω η φωνή του σταθμού. Όσα παίρνανε με τις ώρες τηλέφωνο και δεν το σήκωνε κανείς, ρε φίλε. Μάλιστα. Εγώ την εκπομπή την άκουσα σε μαγνητοσκόπηση. Τη χθεσινή. Τη χθεσινή, ναι. Μάλιστα. Θα προβώσω ένα σύντομο σχολείο και θα έρθω στο διατάπτα. Μάλιστα. Πάνω από 50 χρόνια βαρέθηκαν να μεσώνουν οι επικαλούμενοι σωτήρες. Λοιπόν. Δηλαδή ο διαιτητής προχθές που σε έφαγε, μας έφαγε ένα προτάλημα, δεν σε έσωσε, ρε Κώστα. Άσε μην τώρα να μιλήσουμε για άλλα πράγματα. Οι εκάστοτε κυβερνώντες εννοώ. Μάλιστα. Τελευταίος σωτήρας που εμφανίστηκε ήταν κάποιος σώρας, ο οποίος τα 600 εκατομμύρια δις που μας χρουστάγανε θα τα έφερνε πίσω και... Τα μοίραζε στον κόσμο. Ναι, και έκανε κόμμα, βρήκε κάποιους εκεί πέρα, τον ενισχύσαν και χρηματικά, τελικά απεδείχθη... Παπάς. Άνθρακας ο θησαυρός και ο άνθρωπος οδηγήθηκε στο δόλιο του κατηγορουμένου και από εκεί στη στενή. Λοιπόν, τώρα εμφανίζεται ο κύριος Τσιντσίκος Αστέριος, ο οποίος... εκφέρει καταγγελτικό λόγο. Βεβαίως. Ναι. Επώνυμα και παλικαρίσια σε παρακαλώ. Ναι, ναι, επώνυμα και παλικαρίσια. Πλην όμως ένα ζητούμενο είναι ότι γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ να τον εκφέρει αυτόν τον λόγο. Μήπως... γιατί περάσαν 3-4 χρόνια, 5 πόσο περάσαν. Ναι, 4 χρόνια σίγουρα. Άντε, πράγμα. Ένα ζητούμενο αυτό. Δεύτερον. 5. Δεύτερο. Να κάνω όμως σε κάθε αυτό ναι, που ναι, ναι, τον, ναι, ναι. αυτό του διαβόλου. Λέω ότι σε αυτά τα χρόνια από τη μια μεριά περίμενε να δει τι θα γίνει και από την άλλη μάζευε στοιχεία και όταν είδε ότι τα στοιχεία του είναι συντριπτικά κατέθεσε μήνυση για όλα αυτά τα οποία καταγγέλει με μαρτυρίες από ό,τι λέει ο ίδιος. Τέλος πάντων η καθυστέρηση είναι... αρκετά μεγάλη. Πάμε αλλά τέλος πάντων, το ξεπερνάμε αυτό. Μάλιστα. Δεύτερον, αναφέρεται στους αρχαιολόγους τότε που ασχοληθήκαν, τους αναφέρει άσχετους και ούτε λίγο ούτε πολύ εξυφαίνει ένα σενάριο συνωμοσιολογίας. Βεβαίως. Και υπονοώντας ότι οι υπεύθυνοι τότε συνωμοτήσανε για να μην γίνει ανασκαφή. Αυτό το πράγμα... Όχι μόνο συνωμοτήσανε, κύριε Κώστα, αλλά σκηνοθετήσανε. Και σκηνοθετήσανε, ακόμα χειρότερο. Βεβαίως. Δηλαδή, ούτε λίγο, ούτε πολύ, έχουμε να κάνουμε
με εθνικούς μειοδότες. Βεβαίως και ακόμα περισσότερο και εσείς. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με εθνικούς μειοδότες. Ένα λεπτό. Σε κάποιες απορίες δικές μου που του είπα, πώς είναι δυνατόν ένας διοικητής, τι ήταν αυτός που είχε τις αρχές τότε στην Αμφίπολη, προσπαθεί να προφυλάξει το μνημείο αυτό γεμίζοντας το χώμα, γιατί άλλο η σημερινή εποχή και άλλο εκείνη. Το να μεταφέρεις τόσους τόνους χώματος από την παραλία κάτω και να γεμίσεις μέσα το μνημείο, σημαίνει ότι υπάρχουν εκατοντάδες που δουλέψανε κουβά-κουβά να το ανεβάσουν επάνω. Δεν είχε ούτε φορτηγά, ούτε μπουλντόζες. Λοιπόν, είναι δυνατόν αυτός ο οποίος θέλει να το προστατέψει και κάνει τόσο μεγάλο αγώνα και σίγουρα τα έξοδα που χρειάζονται, να αφήσει εκτεθειμένα, δηλαδή πρώτα να αφήσει τα κόκαλα δεξιά-αριστερά πεταμένα, μία πόρτα 1,5 τόνο πεσμένη επάνω και μετά, βλέποντας ότι υπάρχουν όλα αυτά, αντί να τα συμμαζέψει και μετά να το γεμίσει άμμο, όπως είναι τα παραχώνει και κάνει και δείχνει, αυτό δείχνει ασέβεια. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά δείχνει ασέβεια, αλλά ο άνθρωπος αυτός κοιτάζει να το σώσει. Άρα κάτι έχει συμβεί εκεί. Ο κύριος Αστέριος είπε ότι ήταν όλα σκηνοθετημένα. Ναι. Τα κόμματα τα μετέφερε για να το κάνει πιο στέρεο από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Για να το προστατέψει τα μετέφερε, ναι, διότι επειδή αυτό το χρησιμοποιούσαν και στην Αίγυπτο κάτω. Διότι με την άμμο, άμα θα μπει ένας και πάει να σκάψει με στην άμμο, για να την τρυπήσει και να μπει κάτω, πέφτει από πάνω και τον πλακώνει. Δηλαδή δεν είναι σταθερή. Για να το κάνει πιο ασφαλές. Πιο ασφαλές, βεβαίως. Ναι. Αυτό λοιπόν, είναι. Ένας που θέλει να κάνει τόσα έξοδα για να το κάνει πιο ασφαλές, να μην το συλλήσουν, όταν βλέπει τους σκελετούς πεταμένους δεξιά-αριστερά, αφού το κάνει από σεβασμό για να το προφυλάξει, δεν πρέπει αυτά πέρα να τα φτιάξει τα πράγματα πρώτα και μετά να το σκεπάσει. Ο κύριος είπε ότι αυτά τα κάνανε οι αρχαιολόγοι. Εγώ διακρίνω μία προχειρότητα λόγου και επιχειρημάτων καταγγελτικών. Ναι, τρία φορτηγά, λέει, με αγάλματα φύγανε προς άγνωστη κατεύθυνση. Και στην όλη υπόθεση εμφανίστηκε ο συμπαθής κατά τα άλλα, με νότι, ο οποίος κατέδειξε το κωμικοτραγικό της υπόθεσης. Δηλαδή, για μένα, όλη αυτή η ιστορία αποτελεί αναπόδεικτα μία συκοφαντία και τίποτα παραπάνω. Πιστεύεις ότι δεν έχει κάποια πράγματα που... Πώς θα γίνει, φίλε, σε προξενούν την προσοχή, διότι είναι δυνατόν να έχουν δώσει χρήματα, να έχουν σταλθεί εδώ και 4 χρόνια οι σκελετοί στην Αγγλία για να πάρουν το DNA και να δούμε τι γίνεται, από τι πεθάναν, τι ηλικίες έχουν, αν είναι αρσενική, αν είναι θηλυκή, αν είναι παιδάκι αυτό που είναι, αν είναι κοριτσάκι, αν είναι αγοράκι. Και 4 χρόνια να μας έχουν πει τίποτα. Δεν μπορώ να δεχθώ, Γιώργο, ότι 500.000 άτομα που ασχοληθήκαν με αυτό το αντικείμενο είναι προδότες. Δεν είναι 500, αλλά είναι αρκετά. Είναι 200. Είναι 200. Δηλαδή, πετάμε η λάσπη όταν την πετάς, διαχέεται. Τίποτα. Εμένα αυτός ο καταγγελτικός λόγος άνευ αποδείξεων δεν μου λέει τίποτα άλλο, δεν μου δείχνει τίποτα άλλο παρά
η θελημένη συκοφαντική δυσφήμιση και λασπολογία. Μέχρι ότου δικαιωθεί ο συγκεκριμένος. Έχει καταθέσει λέει μήνυση και έχει μέσα μαρτυρίες εργατών. Γιατί δεν προχώρησαν οι μηνύσεις. Θα προχωρήσουν. Ξέρω εγώ ρε Κώστα, τι να σου πότε, πω. Πότε, στο Βιενεκές. Αυτός είπε μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουν εκδικαστεί, θα τα ξέρει ο κόσμος, θα κάνει, θα δείξει. Μέχρι τότε εγώ τον θέτω υπό αμφισβήτηση. Μάλιστα. Τεκμηριωμένος κύριε Κώστα. Πώς. Τεκμηριωμένος πήρες τηλέφωνο. Είχες τις απορίες σου και εγώ έχω τις ίδιες απορίες. Δεν θέτω κανέναν υπό αμφισβήτηση. Κάποια πράγματα θα μπορούσαν να μας τα πει πιο δυνατά, ξέρω εγώ, πιο καθαρά. Είπε ότι δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, θα μιλήσει ο εισαγγελέας, ο οποίος προείσταται. Αυτά που είπε ήταν χοντρά, όταν λέει ότι σε αυτό συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος και το λέει επώνυμα. Σέβομαι τη δικαιοσύνη. Και εγώ τη σέβομαι και περιμένω από τη δικαιοσύνη. Ο τελευταίος πυλώνας αυτής της αστικής δημοκρατίας που διάγουμε για μένα είναι η δικαιοσύνη. Περιμένω τα αποτελέσματά της. Μάλιστα. Αλλά έτσι συλλήβδην να κατηγορώ τον έναν και τον άλλον. Ναι, αλλά το κάνει επώνυμα και έχει καταφύγει και στη δικαιοσύνη. Δηλαδή αυτό το δέσουν, να το βάλουν ζουρλομανδία αν αυτά τα οποία είπε χθες στερούνται σοβαρότητος. Και από την άλλη μεριά μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο βουλευτής Σερών που βγήκε με τον Κυριάκο Βελόπουλο είναι αντιπρόεδρος του οργανισμού που υπάρχει εκεί. Ένα συμβούλιο που έχουν μόνοι τους που έχουν κάνει για να εξιχνιάσουν και να καταγγείλουν αυτά τα οποία γίνανε. Να τα καταθέσει στη Βουλή επώνυμα τότε. Το είπε στη Βουλή, λέει, προχθές έψαξα να το βρω εγώ, χθες δεν μπόρεσα. Και τι απάντηση πήρε. Τίποτα. Τι τίποτα. Τίποτα. Η σιωπή μου προς απάντησή σου. Υπήρχαν ακροατές που πήραν χθες που οι οποίοι τον ακούσαν να τα καταγγέλει στη Βουλή. Τα έχει πει και ο Βελόπουλος αυτά. Υπάρχει διάχυτα. Εδώ και χρόνια μαθαίνουμε ότι φύγανε φορτηγά γεμάτα. Αυτό ακούστηκε. Ακούστηκε ότι υπήρχαν επιστήλες γραφές, τις οποίες αυτές οι μαρτυρίες βγαίνουν από τους εργαζομένους. Όμως έχουν υπογράψει, λέει, για ένας φίλος που πήρε και είπε ότι δεν μπορούν να μιλήσουν. Έχουν υπογράψει συμβόλαιο σιωπίζει ότι άμα θα μιλήσουν έχει και άλλα θέματα από πίσω. Δεν ξέρω. Περιμένω κι εγώ μαζί με εσάς όλους κύριε Κώστα. Λοιπόν, για μένα τότε αποτελεί ερωτηματικό μέχρι να απαντηθεί. Νομίζω ότι το θέσες πιο ωραία τώρα. Άλλωστε αυτά τα οποία είπε ο κύριος δεν υιοθετούνται από το ραδιόφωνο και την εκπομπή. Μαρτυρίες είναι ο άνθρωπος μίλησε επώνυμα, λοιπόν, δεν έβρισε. Εφόσον μου είπες δύο κοινοβουλευτικούς οι οποίοι το θέσανε θέμα στην Βουλή που δεν το ήξερα, λοιπόν, τότε για μένα αποτελεί ένα μεγάλο ερωτηματικό, δεν ξέρω το οποίο, εάν το θέσανε, το οποίο χρήζει απαντήσεως. Βεβαίως. Δεν ξέρω άμα το θέσανε θέμα στη Βουλή ή επί τη ρήμη του λόγου το είπανε και αυτό. Πάντως υπήρξαν ακροατές εχθές που βγήκαν και είπανε ναι, τον άκουσα τον κύριο Μπούρα, Μπούντα, κάπως να έτσι. Να το θέσουν. Να το θέσουν, μα θα το ψάξουμε ρε Κώστα τώρα. Μα και, πάρω και εγώ τηλέφωνο τον Κυριάκο ρε πρώτα. Και ο ίδιος ο αρχηγός του κόμματος, βεβαίως, ο Βελόπουλος, να το θέσει. Βεβαίως. Ο αλίστατος, ναι, να ναι. Το θέσει. Θα γίνει και ήρωας. Ναι κύριε Κώστα μου. Όπως ήρας έγινε ο Κομίνης που σου έδωσε ένα πρωτάθλημα. Παπά, άντε, μωρέ, παπά. Σταμάτα, βρε, παπά. Από παπάς έγινες πάπα της Ρώμης. Χαιρετώ. Γεια σου Κώστα. Ορίστε ο επόμενος. Έλα Γιώργο. Ορίστε. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου ρε φίλε. Ύποπτη και έως πονηρή, έως ύποπτη διακοπή του ρεύματος. Πρέπει να ενόχλησε πολύ η χθεσινή εκπομπή. Κι εγώ έτσι λέω. Ο κύριος Κώστας, Γιώργο,
να σταματήσει να δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα. Αν είναι έξυπνος που είναι, καταλαβαίνει τι εννοώ. Να κάνει υπομονή. Μα αυτό δεν είπα και εγώ από τη στιγμή που πήγε στη δικαιοσύνη. Ναι, μην τους δικαιολογεί πια. Κρύβεται, λες κάτι φοβερό, έτσι. Εγώ νομίζω ναι, εδώ και καιρό. Δηλαδή ναι. Δεν, όλα τα ξέρει ο κύριος Κώστας και δεν άκουσε και δεν έμαθε για αυτό που καταθέσανε για το θέμα της Αμφίπολης οι υποψήφοι, οι βουλευτές. Οι βουλευτές του αυτού του Βελόπουλου. Ναι, ακριβώς, ναι. Αυτού ναι, ναι. Δεν λέμε το όνομά του να μην πάρει... τι είναι, μετά 4 χρόνια έχουμε εκλογές, χρυσέ μου, τώρα εδώ είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ θα προσπαθήσω να μιλήσω με τον Κυριακό. Ρωτάνε και δεν μιλάνε. Δεν απαντάνε. Δεν καταλαβαίνει ο κύριος Κώστας. Ας κάνει υπομονή. Τι είπε ο κύριος Αστέριος εχθές. Στην εκπομπή που δεν την άκουσα την επανάληψη. Μέχρι το Νοέμβριο... Είπε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα έτσι. Θα σκάσει ορολογιακή βόμβα. Έτσι είπε ο άνθρωπος. Έτσι είπε ο άνθρωπος. Και το λέει επώνυμα. Και αυτός ο βουλευτής των Σερών Γιώργο, βρες τον και βγάλ τον. Ναι, ναι, θα τον βρω. Τον πήρα χθες τον Αστέριο τηλέφωνο. Δεν τον μπόρεσα να τον βρω. Και όσο για το φλόρο που σε απείλησε, αυτά θα τα δεχτείς Γιώργο. Άμα σκαλίζεις τέτοια θέματα θα τα έχεις αυτά. Εντάξει, τι να μάσεις τώρα το χαϊβάνι αυτό τώρα πήρε να μου πει το άσε το τούτο. Εδώ, στο Βελιγράδι είμαστε στον πόλεμο τώρα. Τι να μας πει τώρα. Άσε, να είσαι καλά Γιώργο. Γεια σου Λεβέντη μου, γεια σου. Ορίστε. Γεια σου Γιώργο, εγώ είμαι ο Δημήτρης. Έλα Δημήτρη. Μου κόπηκαν τα πόδια. Γιατί ρε φίλε. Δηλαδή εγώ θα βρεθώ κατηγορούμενος επειδή εργαζόμουν εκεί και μου δώσανε εμένα εντολή να μπαζώσω μέσα το μνημείο, ακόμα δεν το ανοίξαμε. Αυτό θέλω να μου πούνε αυτή τη στιγμή. Τι ακριβώς έγινε, ποιο μνημείο, πού έπεσε μπάζω, σε για ποιο... την Αμφίπολη. Ναι. Λένε ότι οι εργάτες το μπαζώσανε μέσα, ρίξανε δηλαδή τα χώματα οι εργάτες. Τον άμμο αυτό που βρήκανε, που είναι γεμάτο άμμο. Δεν ήταν ακριβώς άμμο. Ναι. Τι είναι, άμμος, δηλαδή, είναι από το ποτάμι το κάτω. Κατόπιν, εμείς το κάναμε κατόπιν διαταγής και αυτός ο Αστέρης έκανε μήνυση. Όχι, είπε ότι εργάτες, δεν είπε ότι τον μπαζώσανε οι εργάτες, είπε ότι να εργάτες... Να καταλαβαίνω και εγώ γιατί εγώ δούλευα εκείνη την εποχή, έτσι, για να ναι. Ξέρω και εγώ πώς θα υπερασπίσω τον εαυτό μου. Είπε ότι οι εργάτες καταγγείλανε επώνυμα στη μηνυτήρια αναφορά που έχει κάνει ο κύριος Αστέριος, ότι φύγανε από μέσα επιστήλες γραφές, επιστήλες που βρέθηκε πλάκες. Επιτύβιες στήλες. Επιτύβιες λέγονται. Ναι, επιτύβιες στήλες. Επιτύβιες στήλες, οι οποίες είχαν γράμματα, κάτι γραμμένα επάνω ναι. Και αγάλματα πολλά. Ναι. Εσύ είδες τέτοια πράγματα. Φυσικά, αφού εκεί ήμουν. Είδες να φεύγουν όταν άνοιξε η πόρτα και καθαρίζαμε το χώμα μέχρι να φανεί το ψηφιδωτό, εγώ αυτή τη δουλειά έκανα. Έπαιρνα το χώμα και το ξεσκονίζε, το κοσκίνιζαμε. Ναι, το ναι. Μήπως βρούμε το ψηφιδωτό που βρισκόταν από κάτω. Υπήρχαν αγάλματα τα οποία φυγαδευτήκανε. Δεν ξέρω μετά τι έγινε. Αυτό έγινε αφού το έφυγα εγώ. Εμείς είχαμε να καθαρίσουμε το χώρο. Μετά, όταν καθαρίσατε το χώρο, είχε αγάλματα εκεί πέρα. Περίμενε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Αμφίπολη. Ναι. Επειδή έχει πολύ μεγάλο βάρος από πάνω, ναι. Ο πρώτος θάλαμος, φοβούνται οι αρχαιολόγοι ότι αυτό θα πέσει. Μάλιστα. Το βάρος. Ναι. Πρέπει να γίνει υποστήλωση. Ωραία. Και εδώ 2 χρόνια δεν γίνεται υποστήλωση. Άλλο λες όμως εσύ τώρα. Εγώ λέω ότι γιατί το χώμα έχει βγει όλο από μέσα, έτσι δεν είναι? Ναι, φυσικά. Όσο να βγει όλο το ψηφιδωτό. Όταν ανακαλύφθηκε το ψηφιδωτό, είχε πάνω του κάνει ένα άγαλμα το οποίο το ξυλώσανε. Εσύ υπήρχαν και άλλα άγαλματα. Δεν ήταν μόνο ένα. Τι λες, όπως και είναι 5 σκελέτοι, δεν είναι 3 ούτε 1. Και πού είναι αυτά τα άγαλματα και δεν τα δείξανε? Τώρα αυτό δεν μπορώ να σε απαντήσω εγώ. Αυτά λέει ο άνθρωπος. Ότι υπήρχαν αγάλματα τα οποία ο Αστέριος εχθές. Τα οποία... Εφόσον τα λέει θα γνωρίζει και πού πήγανε. Μπορεί να πήγανε. Πού να ξέρει ερευνικό... πού πήγανε ρε Δημήτρη.
Ο άνθρωπος... Και τότε τη μήνυση γιατί την κάνει. Την κάνει ότι τα πήρανε και δεν τα δείξανε στον κόσμο. Ωραία, γιατί δεν ρωτάει την Περιστέρη. Η Περιστέρη δεν είπε ότι πήρε, βρήκαν αγάλματα, τι να τη ρωτήσει. Τι κάνει μήνυση, για ποιο λόγο, λες ότι οι σκελετοί ήταν πέντε και έχουν δείξει τρεις, ορίστε. Γιατί δεν δείχνουν τους άλλους δύο. Ήδη η Περιστέρη το είπε ότι είναι πέντε. Ωραία. Αν πείτε μέσα στο YouTube, συνέντευξη έδωσε στην Κύπρο, κάτω. Τα αγάλματα που είναι. Εσύ είδες, λες, αγάλματα που βγήκαν από μέσα. Όταν καθαρίζεται. Έβλεπα τις άκρες, έβλεπα τις άκρες από τα κεφάλια της, την ώρα που καθαρίζαμε το χώμα. Για να αποκαλυφθεί το ψηφιδωτό. Μετά πότε τα πήραν αυτά? Εσύ είδες να τα ξυλώνουν, να τα φορτώνουν? Εγώ δούλεψα εκεί πέρα μέχρι το 2013. Καθαρίσαμε, ήρθε ο Σαμαράς. Είδε εκεί πέρα τις εργασίες. Μετά έφυγα. Μάλιστα. Και αυτό που άκουσα ήταν ότι δεν θα καθαρίσουν όλο το χώρο, γιατί φοβούνται να μην πέσει ο πάνω ο θόλος. Ναι, αλλά γιατί το καθαρίσαμε. Το πάνω μέρος, όλο το πάνω μέρος στηριζόταν σε αυτά τα χώματα. Μάλιστα. Εντάξει, Δημήτρη. Και γι' αυτό σταμάτησαν και οι εργασίες. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν πήρανε, όπως λέει ο κύριος Αστέριος, πέντε φορτηγά, όπως είπε χθες. Πήραν πέντε φορτηγά, εκτερίσματα, αγάλματα, ναι, και ούτω καθεξής. Το πού τα πήγανε, αυτό πρέπει να το απαντήσει, όχι εγώ ο εργάτης. Μα εσύ δεν τα φόρτωσες? Όχι. Ποιος τα φόρτωσε? Εργάτες. Εμείς τα φορτώσαμε. Εμείς δεν φορτώσαμε τίποτα. Εμείς το σκηνίζαμε. Κάποιοι τα φορτώσανε. Ωραία, αυτό είναι. Αυτοί που τα φορτώσανε δεν πρέπει να το καταγγείλουνε. Αυτό μπορεί να έγινε το βράδυ. Το βράδυ, ναι. Εντάξει. Κάποιοι το ξεριζώσανε, τα βγάλανε και κάπου τα πήγα. Ναι. Έτσι ποιος λέει. Έδωσε τη διαταγή? Πού να ξέρω εγώ, ρε φίλε. Τώρα τι θα πει στη μήνυση, δηλαδή? Στη μήνυση αυτός έχει εργαζομένους με ονοματεπώνυμο, οι οποίοι καταγγέλνουν ότι ήρθανε φορτηγά και τα πήρανε. Ελπίζω να μην είμαι εγώ σε όλη αυτή την υπόθεση. Εσύ αφού λες δεν είσαι. Άμα ήσουν, θα σου να τι, δεν πήγες να δώσεις, να κάνεις καταγγελία, να κάνεις, να υπογράψεις, να κάνεις... Ξέρω εγώ, ρε Γιώργο, τι να σε πω τώρα. Έτσι πως έχουμε μπλέξει αυτή τη στιγμή με τη ματαιοδοξία μεταξύ ερευνητών, αρχαιολόγων, που καθένας θέλει να βγάλει το όνομά του μπροστά και να βγάλει λεφτά από όλη την ιστορία, έχω απευθύνσει. Δηλαδή μπαίνεις μέσα στο ίντερνετ και βλέπεις 30 διαφορετικούς ανθρώπους, ο ένας ερευνητής, συγγραφέας, αρχαιολόγος και ούτω καθεξής, και όλοι προσπαθούν να πάρουν λεφτά μέσα του YouTube. Και μια σοβαρή έρευνα και επιστημοσύνη δεν έχουν να αποδείξουν κάτι. Πέταξε δηλαδή ο άλλος, θα κάνω μήνυση. Κάντινα, την και έκανε, να πούμε αν ο εισαγγελέας θα δεχτεί τα στοιχεία σου. Μάλιστα. Δηλαδή μέχρι και τον Ανδρόνικο βγάλανε να πούμε άχρηστο. Ναι, είπε ότι είναι, λέει, του Λυσίμαχου, λέει ο Τάφος. Δηλαδή, τι να πω δηλαδή. Τι να πω δηλαδή. Αύριο το πρωί στις 9 η συνέχεια μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζητούμε συγγνώμη για τη διακοπή. Γεια σου, Δημητράκη μου. Αύριο το πρωί στις 9 στη Μένη εδώ πέρα μιλήσουμε και για μπαλίτσα. Αύριο είναι παραμονή του ντέρπι. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας!